Η εταιρεία διανομής αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας, στην προσπάθεια να διευκολύνει τις νέες συνδέσεις με το δίκτυο διανομής, έχει προχωρήσει και υλοποιεί για το έτος 2017 μια άμεση προσφορά στα τέλη σύνδεσης προς τους καταναλωτές που επιθυμούν τη χρήση του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τη Διευθύντρια Ανάπτυξης και Νέων Συνδέσεων Θεσσαλίας, κυρία Ευθυμία Καλογύρου, η ΕΔΑΘΕΣ παρέχει σημαντικό κίνητρο για σύνδεση όσων επιθυμούν να κάνουν χρήση του φυσικού αερίου με τις εκτόσεις που ανέρχονται σε 100% επί του κόστου σύνδεσης για όλους τους νέους καταναλωτές που θα υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου και για όλες τις χρήσεις. Με την παροχή έκπτωσης κατά 100% στα τέλη σύνδεσης αποκτάται ένα σημαντικό οικονομικό όφελος, καθώς οι υποψήφιοι καταναλωτές αναλαμβάνουν μόνο τη μετατροπή ή κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης κατανάλωσης. Να πούμε ότι η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας για το 2017 έχει θέσει σε εφαρμογή μια προσφορά, μια ιδιαίτερη προσφορά για όλο τον κόσμο, το 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης. Έτσι όσοι ενδιαφέρονται μπορεί να προσέρχονται στα γραφεία εξυπηρέτηση πελατών και να λαμβάνουν πληροφορίες για το είδος σύνδεσης που θέλουν. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι σε μία μονοκατοικία το κέρδος του πολίτη πελάτη που θα προσέλθει για να συνδεθεί είναι κοντά στα 1.700 ευρώ. Επίσης ένα δεύτερο παράδειγμα που θα ήθελα να δώσω και είναι σημαντικό είναι για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε πολυκατοικίες. Θα εξοικονομήσουν, αν προσέλθουν αυτή την περίοδο, γύρω στα 750 ευρώ. Να συμπληρώσω και να τελειώσω με αυτό ότι η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας συνεχίζει να κάνει επενδύσεις για το 2017. Μόνο στην περιοχή της Θεσσαλίας θα επενδύσει 6,2 εκατομμύρια ευρώ. Για τις νέες περιοχές που θα επεκταθεί μέσα στο 2017-2018, αναφέρω ότι στο Βελεστίνο μόνο οι αιτήσεις έχουν αυξηθεί δυναμικά, είναι πάνω από 400 αυτή τη στιγμή. Στην περιοχή της Καλαμπάκας, του Τυρνάβου και της Ελασσόνας, μόλις θα προκαθοριστεί το πλαίσιο το κανονιστικό, εκ μέρους του Υπουργείου που αναμένουμε τις αποφάσεις και τις προτάσεις, θα προχωρήσουμε στα έργα και στην ανάπτυξη του δικτύου προς αυτές τις περιοχές.